μπορεί εύκολα το Carrefour, επειδή το τι έχει στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, ή το MediaMarkt είναι μια κουτσουλιά μπροστά στη συνολική του αυτή, να πει κλειδώνω, πάρε και 15.000 εργαζόμενους έξω και αϊκουρέψου. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο όταν απλά. Όταν ανοίξαν αυτά τα μαγαζιά, κύριε Καμπουράκη, κλείσανε 40.000 μικρομάγαζα. Και οι μικρομαγαζάτες έγιναν υπάλληλοι εκεί. Ναι. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή μας παίρνουν το 80% του λιανικού εμπορίου. Αυτή η διαρροή μας δημιούργησε το έλλειμμα. Αυτά τα λεφτά πρώτα πήγαιναν στο μαγαζάκι του πατέρα σας ή του πατέρα μου. Ανακυκλώντας στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα αλλά είμαστε στην δεκαετία του 70 και έχουμε εντός εικόν τεράστια διαρροή συναλλάγματος. Ναι. Αυτό εννοούσατε στην αρχή όταν είπατε να περιορίσουμε τις εισαγωγές. Πώς μπορεί να περιοριστούν οι εισαγωγές? Μπορούσαν κάποτε να περιοριστούν. Κάποτε ναι, αλλά ναι, τώρα. Γιατί επαναλαμβάνω και τώρα όμως, όταν αυτοί μας βάζουν μέτρα, να πούμε και εμείς για αντίμετρα. Φωνάζεται για οικονομία. Να κηρύξουμε μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ. Να βάλουμε μέτρα. Καταρχήν έχει αρχίσει ο κόσμος με τόσο πολλές BMW. Ναι, και Porsche και Mercedes, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα του κόσμου. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και η νοοτροπία αυτή να αλλάξει, αλλά βάλουμε κάποιους περιορισμούς. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο στρατός να τρώει σκόρδα, ξέρω εγώ, Τουρκίας. Και να μην τρώμε τα ελληνικά, ή όσπρια από την Κίνα και όχι από τις πρέσπες, επειδή από τις πρέσπες είναι 0-15 λεπτά περισσότερο, ορισμένα πράγματα αποφασίζουμε. Αυτά τα είπαμε με τον Πρωθυπουργό, τόσο στην κατευθείαν συνάντηση και μέσα στη Βουλή. Οι φορείς του δημοσίου να ψωνίζουν αποκλειστικώς από οικία. Από οικίες παραγωγές. Κάτι μετά, το οποίο εδώ που τα λέμε θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο, έτσι. Μετά, τι ακούστε. Είναι αυτό, τι είναι αυτονόητο, ρε παιδί, γιατί είναι αυτονόητο, πού ζούμε. Τι πού ζούμε. Δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι υπάλληλοι και ο στρατός να μην παίρνει τα ελληνικά προϊόντα, γιατί δεν κατάλαβα. Υπάρχει ο φόρος, κύριε Καμπουράκη. Του είπα ότι πρωθυπουργού να τον βάλει. Έναν φόρο που έβαλε ο Σαρκοζή πέρυσι. Ποιο είναι ο φόρος? Των χιλιόμετρων και τη επιβαρύσεως του περιβάλλοντος. Ένα φόρος περιβάλλοντος. Δηλαδή, θέλει να πάρει και εγώ. Σκόρδα από την Τουρκία, θα μου πληρώσεις τόσο φόρο για την διαδρομή που κάνει το αυτοκίνητο να τα φέρει μολύνοντας το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν εξορροπεί την τιμή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Είναι ακριβότερα τα ελληνικά προϊόντα και ζούμε όλοι με προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Πέρυσι η Ελλάδα έφερε μαρούλια από την Ιταλία. Αν είναι δυνατόν να φέρουμε μαρούλια από την Ιταλία. Αυτό μα αφού είναι φθηνότερα, πρόεδρε μου. Σύμφωνοι, αλλά αυτό το φθηνότερο. Αυτό το φθηνότερο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο και γίνονται ακριβότερα αμέσως μετά τα ελληνικά. Μήπως πρέπει να προτιμήσουμε τα ελληνικά προϊόντα. Να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα και εν συνεχεία να πάμε να δανειστούμε λεφτά. Αλλά δεν πώς να τα προτιμάμε. Όταν πηγαίνει στο Μανάβικο, να το πούμε συγκεκριμένα, και βλέπει πορτοκάλια από το Ισραήλ. Τα οποία είναι φθηνότερα από τα πορτοκάλια που βγαίνουν στο Άργος. Τι να σε πιάσει φιλοπατρία, να πεις όχι, θα πάρω τα ακριβότερα. Άμα τα πάρεις λοιπόν αυτά, μετά θα πας στα μπλόκα για να βρεις λεφτά να δώσεις αγρότες του οικού σου. Κάποια στιγμή να αποφασίσουμε εάν θα υπερασπίσουμε την ελληνική παραγωγή. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος, αν δεν κλείσουμε τις διαρροές. Φεύγουν 10 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους μετανάστες και πάνε στις πατρίδες τους. Είπα λοιπόν, πολύ απλά, δικά τους λεφτά είναι. Ναι. Θα έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Γιατί ο μικρός επιχειρηματίας δεν μπορεί να δάνειο κάνει δουλειά του, αν δεν έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα? Και αυτός προκειμένου να βγάζει αυτά τα 10 δισεκατομμύρια έξω, να έχει ασφαλιστική και φορολογική. Που σημαίνει δεν έχει πάει στην Κουρελού και τα έχει πληρώσει και να έχει λιτώσει το ΦΠΑ 19% που χάνει εγώ το κράτος, και να είναι ασφαλισμένος για να έχω την ασφάλιση ότι έχει πληρώσει τα ένσημα. Απλά πράγματα. Αυτό είναι σωστό. Αυτά απλά πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να μαζέψουμε. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια από εδώ, 3 από εκεί, βγαίνει έξω από το έλλειμμα. Γιατί είναι εγκλήματα τώρα. Να καταργήσει το 14ο μισθό. Τον κατήργησε το 14ο μισθό. Και αυτό που έχει βάλει πιστοτική κάρτα, και αυτό που βάλει ένα γραμμάτιο, και αυτό που έχει τις ανάγκες, τι θα κάνει? Που υπολόγισε αυτό το πράγμα. Και ευλόγως έβαλε υπόλοιπα. Έχει σχεδιάσει τη ζωή του έτσι. Έχει σχεδιάσει. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, του είπα ότι θα έχουμε λαϊκή επανάσταση, θα γίνει Αργεντινή και δεν μαζεύεται μετά. Και δεν μαζεύεται. Είναι όμως επιβολή της Ευρώπης. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα κουραστεί εκπληκτικά η κυβέρνηση να το αποκρούσει. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα αποκρούσει, έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει τώρα με τον Όλυρα, ίσως. Με τα μέτρα που έχει ήδη πάρει, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με τις περικοπές των επιδομάτων στους δημοσίους υπαλλήλους, εσείς συμφωνείτε? Πιστεύω έχετε, ότι... έχετε μία θέση απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη σήμερα ζημιά για την οικονομία της χώρας γίνεται σε αυτό που λέγεται δημόσιο. Άλλο ο μισθός και άλλο αυτά που παίρνει τέλος του μηνός στην τσέπη. Γιατί λέγοντας ότι παίρνει 900 ευρώ, αυτός είναι ο μισθός. Αυτά που παίρνει στην τσέπη είναι 2,5. Και όλα αυτά έχουν μια εξαιρετικά διαφορετική φορολόγηση. Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να πούμε. Δεν γίνεται πουθενά οικονομίες. Λένε ότι υπερκόπτουν και στην ουσία δεν υπερκόπτουν τίποτα. Πρέπει να κοπούν όλα αυτά για να εξασφαλίσουμε. Αυτό το οποίο λέω επίσης, κύριε οικονομέα, είναι για 5 χρόνια
δεν πρέπει να συζητάμε για καμία πρόσληψη. Μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν. Ικανοποίηση, εκεί υπάρχουν ανάγκες. Με υποχρεωτικές μετατάξεις. Δεν πάνε, πρόεδρε μου. Υποχρεωτικές. Δεν πάνε. Μα δεν πάνε, θα φύγεις. Δεν πάει, γίνεται χαμός. Θα κάνεις ένα νόμο και θα πεις είναι υποχρεωτικός. Εγώ το κράτος αποφασίζω. Δεν μπορώ να έχω εκεί πέρα περίσσεμα 400 εργαζόμενους και να προσλαμβάνω 400. Θα πας εκεί. Αν δεν πας εκεί, έφυγες. Απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη δημόσια διοίκηση. Έχουμε τόσους δημοσίους υπαλλήλους όσους έχει Βέλγιο και Ολλανδία μαζί. Δηλαδή τα 25 εκατομμύρια έχουν τους υπαλλήλους όσοι έχουν η Ελλάδα των 10. Ναι, για να πας όμως εκεί, που φαίνεται λογικό και σωστό αυτό που λέτε, για να πας εκεί θα πρέπει να έχεις και μία απειλή. Παραδείγματος χάρη ότι αν δεν πας θα σε απολύσω. Άρα σημαίνει κατάργηση της μονιμότητας. Ναι, πρέπει να γίνει απαραίτητος αυτό. Ο δικός μας ο σχεδιασμός είναι ο καθένας προσλαμβάνεται στο δημόσιο με πενταετή θητεία ανανεούμενη. Και στην τέταρτη ανανέωση και μετά αποκτά την μονιμότητα. Κάποιο το οποίο νομίζω ισχύει και στο εξωτερικό σε πολλές χώρες. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι αυτό το προνόμιο. Είναι αντισυνταγματικό, κύριε Πρόεδρε. Θα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Θα προσαρμόσουμε σε ένα ευέλικτο Σύνταγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ιδιωτικός υπάλληλος ανά πάσα στιγμή βρίσκεται το δρόμο και ο δημόσιος εξασφαλίζει τη μονιμότητα πηγαίνοντας σε μεγάλο ποσοστό να κουρεύεται στην Ερμού ή να βάφεται, ατσιπιέται σαν δημόσιο. Μου είπε κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης σε συνάντηση που είχαμε τις τελευταίες ημέρες ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει το δημόσιο με τους μισούς υπαλλήλους να κάθονται σπίτι και να πληρώνονται. Να κάθονται σπίτι και πληρώνονται. Είναι πιο πιεζήμοι γιατί έχουν πιο όλα τηλέφωνα στο γραφείο, πιο πολύ ρεύμα. Εντάξει, αλλά τονώνουν και την αγορά όμως γιατί πηγαίνουν και για ψώνια μερικές φορές και αυτά. Ναι, σαν σύμφωνοι. Εγώ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω και να δουλεύουν και όχι για να ψωνίζουν. Είδα μια συνέντευξη χθες στο πρώτο θέμα, κύριε Πρόεδρε, που έχει τίτλο «Έτοιμοι να ενταχθούν στο λαό στους 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». Για τον τίτλο δεν ευθύνομαι εγώ. Ναι. Εγώ ευθύνομαι και τον προηγούμενο που δεν λέει τέτοια πράγματα μέσα. Πώς δεν λέει, λέει. Εντάξει, γιατί συζητάτε. Συζητάω. Χρόνια συζητάω και δεν θα μπορούσα παρά να συζητάω. Έτσι. Είναι βουλευτές με προσωπικότητα άξι, οι οποίοι για λόγους που δεν μπορώ να αντιληφθώ δεν χρησιμοποιήθηκαν και έχουν τα δικά τους ανθρώπινα και παράπονα. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν και έχουν πίκρες, ας πούμε, θα έρθουν σε εσάς. Όχι, δεν είπα, θα έρθουν σε μένα, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι συζητάνε κάποιοι μαζί μου. Κάποιοι εξ αυτών συζητάνε συχνότερα. Ναι. Οι κοινωνικές σχέσεις δεν απαγορεύονται. Έτσι. Όχι, αυτές δεν απαγορεύονται, αλλά τα δείπνα και τα γεύματα στην Ελλάδα, εντάξει, στην πολιτική ζωή είναι λίγο. Τώρα εσείς δεν το λέτε με αυτό το νόημα το ότι φάγατε ήπια την ακρασία, ας πούμε. Όταν λέτε συζητάτε, εννοείται τι. Δηλαδή έχετε ανοίξει τις πόρτες. Όταν οι άλλοι πάνε για ύπνο, κάποιοι άλλοι πάνε για δείπνο. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό, μου θύμισε το χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρι αυτό. Ναι. Ναι, όταν λέτε συζητάτε λοιπόν, τι εννοείται, υπάρχει περίπτωση κάποιοι από αυτούς να έρθουν σε εσάς. Έχετε ανοιχτές τις πόρτες, αυτό είναι. Γιατί παλιά λέγατε, όχι, υπάρχουν δεν παίρνω κανέναν. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι αυτοί που είναι πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και με προσωπικότητα και με συνεισφορά στην παράταξη, που ζητάνε το ενδεχόμενο να δοκιμάσουν στις περιφέρειες τώρα τις οποίες ετοιμάζει με τον Καλλικράτη η κυβέρνηση. Και εγώ έχω ένα ευήγον, ακούω, συζητάω, προσθέτω, αφαιρώ. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να υποστηρίξετε σαν περιφερειάρχες δηλαδή, την υποψηφιότητά του. Να υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται και λέω εντάξει, να πάμε μαζί. Ναι. Δεν έχω καμία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέγατε παλιά ότι πρέπει κάποιος να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία για να τον πάρετε εσείς. Ήταν κυβέρνηση. Ή να αποχωρήσει τέλος πάντων. Όποιος το κάνει σε κυβέρνηση νομίζω ότι είναι αποστάτης. Από εκεί πέρα οποιοδήποτε σκέφτεται το μέλλον του όπως το σκέφτεται. Εγώ δεν έκανα ποτέ πρόσκληση και δεν θα κάνω ποτέ πρόσκληση κανένα να φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά κανείς δεν απαγορεύσει να συζητάς. Τώρα που δεν είναι κυβέρνηση, θέλετε να πείτε, είναι λιγότερο οι αναστολές το να πάρει κάποιον από. Να πάρει κάποιον ο λαός. Όχι, είναι άλλο το πλαίσιο. Δεν πρόκειται σήμερα να πάρω κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Συζητάω όμως με αρκετούς από αυτούς. Τα προβλήματα που έχουν, τις ανησυχίες που έχουν. Θέλουν 7, θέλουν να γίνουν περιφερειάρχες. Κάποια εξ αυτών. Κάποια εξ αυτών. Η κίνηση που υπάρχει για την ανάδειξη περιφερειάρχων είναι τρομερή. Έτσι. Είναι προφανές ότι προτιμούν να είναι περιφερειάρχες παρά υφυπουργοί. Κύριε Καμπουράκη, υπουργοί, θα έλεγε. Είναι μήνυ πρωθυπουργός. Είναι 13 και οι δύο Αθήνα, 15 μήνυ πρωθυπουργοί. Ναι, ναι, ναι. Και ο καθένας σου λέει τι να πάω εκεί. Είναι μεγάλο το δέλεαρ.